στις παρατηρήσεις που απευθύνθηκαν για βελτιώσεις και την προσωπική μου γνώμη και τη γνώμη της κυβέρνησης από αυτόν. Καταρχάς, επί των παρατηρήσεων του κυρίου Κεδίκολου, πέραν από το προφανές ότι έχουμε πολιτική και ιδεολογική αντίθεση ως προς τη φύση αυτού που ονομάζουμε εμείς αντιμεταρρύθμιση της προηγούμενης περίοδου, αυτό που θέλω να υπογραμμίσω, γιατί προφανώς θα γίνει μεγάλη συζήτηση και στην Ολομέλεια, είναι η πολιτική απομόνωση που διαπίστωσα στη συζήτηση των φορέων, με τη συμμετοχή των φορέων, ότι είχε αυτή η νεοφιλελεύθερη στη σύλληψή της και πελατειακή στην εκτέλεσή της πολιτική. Επαναλαμβάνω, γιατί δεν ήταν παρόν τότε ο κ. Κεδίκολου, όπως και τώρα βλέπω ότι δεν είναι, ότι όχι μόνο οι οργανώσεις που εκπροσωπούσαν συμφέροντα αυτών που επλήγησαν από τις πολιτικές αυτές, αλλά και οργανώσεις όπως η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ, που δεν έχουν πλειοψηφία φιλική προς την κυβέρνηση, υποστήριξαν τις σχετικές ρυθμίσεις. Έγινε, κατά τη γνώμη μου, μια ατυχής νήξη για την πρόεδρο του ΕΚΔΑ, επειδή δεν είναι παρούσα. Να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι προφανές ότι μια συνταγματολόγος, καθηγήτρια ανώτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, είναι κατά τεκμήριο ειδικότερη να προείσταται σε ένα εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης από έναν ομότιμο καθηγητή μηχανικό των ΤΕΙ. Το αντικείμενο και μόνο του καθενός δημιουργεί ένα τεκμήριο καταρχήν υπέρ της νέας Προέδρου και όχι της προηγούμενης ηγεσίας. Δεν θέλω όμως να διαφοροποιώ τους ανθρώπους έτσι. Το ουσιώδες στην περίπτωση αυτή είναι ότι εφαρμόστηκε ο νόμος για την τοποθέτησή της. Δεν παρέβηκε η υφιστάμενη ηγεσία του Υπουργείου οποιαδήποτε προϋπόθεση που είχε τεθεί από τον νόμο. Κατά τη γνώμη μου, αξιοκρατικά έγινε συγκεκριμένη επιλογή. Για τις αντιρρήσεις προς το προσωπικό, ως προς την επίταξη των υπηρεσιών, όσοι δείτε το Σύνταγμα με προσοχή, θα διαπιστώσετε ότι η δυνατότητα επίταξης των υπηρεσιών δεν τέθηκε από το συντακτικό νομοθέτη στο άρθρο το σχετικό με την απεργία. Ακριβώς γιατί ουδέποτε ο συντακτικός νομοθέτης είχε ως σκοπό να περιορίσει την απεργία μέσω της επίταξης υπηρεσιών. Η επίταξη υπηρεσιών από το Σύνταγμα προβλέπεται αυτό που ονομάζουμε πολιτική επιστράτευση, είτε για να αντιμετωπιστεί πόλεμος ή κατάσταση κοντά στον πόλεμο σε περίπτωση επιστράτευσης, είτε θεομηνίες. Αντίστοιχη είναι η ρύθμιση και για την επίταξη πραγμάτων σε άλλο άρθρο του Συντάγματος. Στο ερώτημα τι θα γίνει αν μια απεργία δημιουργήσει μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο, η απάντηση είναι απλή. Ο νόμος προβλέπει προσωπικό ασφαλείας στην περίπτωση των απεργιών του δημόσιου τομέα. Απεργίες που δεν σέβονται την υποχρέωση αυτή δεν είναι νόμιμες και πάβουν να έχουν την προστασία που το Σύνταγμα δίνει στους απεργούς. Επομένως, η συνήθις κατά το παρελθόν χρήση της επίταξης των υπηρεσιών αποτελούσε στην πραγματικότητα εκτροπή της συνταγματικής ρύθμισης, την οποία τώρα αποκαθιστούμε. Για τις διαφορετικού είδους αντιρρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας θα επανέλθω όταν θα αναφερθώ στις δικές τους προτάσεις. Ως προς τις επιμέρους αντιρρήσεις του κυρίου Κεδίκογλου, ως την ασάφεια που καταλόγησε στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 3, ευχαρίστως αν γίνουν προτάσεις για συγκεκριμένη διατύπωση, για προσθήκη κριτηρίων, θα τις κάνουμε δεκτές. Ως προς το θέμα των ορίων ηλικίας του ΑΣΕΠ, δεν υπάρχει κάτι ύποπτο όπως αφέθηκε έτσι να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Τα όρια ηλικίας που πρόβλεπαν στο παρελθόν οι οικίες διατάξεις ήταν το 70 για τα μέλη του ΑΣΕΠ, το 75 για τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ. Οι διατάξεις αυτές ως προς τα μέλη του ΑΣΕΠ είχαν καταργηθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται να υπάρχει και η εμπειρία την οποία δίνει η ηλικία, αλλά δεν μπορεί να υπερεκπροσωπούνται ούτε μια σειρά, ούτε μια κατηγορία μόνο έμπειρων ως προς τη διοίκηση προσώπων, όπως είναι οι δικαστές, ούτε να έχουμε υπερβάσεις κατά πολύ ορισμένων ευλόγων ορίων ηλικίας. Νομίζω λοιπόν ότι το να κατεβεί από το 75ο στο 73ο έτος η ηλικία του Προέδρου είναι κάτι το λογικό, διότι προστίθεται
στο όριο ηλικίας της συνταξιοδότησης των δικαστών, που είναι το 67ο, η διάρκεια των 6 χρόνων που είναι η θητεία του ΑΣΕΠ, του Προέδρου. Φτάνουμε έτσι στο 73ο. Για τις άλλες περιπτώσεις, θεωρώ εύλογο το όριο του 70ου έτους, που και στο παρελθόν σας λέω υπάρχει, ακόμα και δεν καταλαμβάνει μια πλήρη θητεία δικαστικού. Δεν είναι απαραίτητο όποιος καταλαμβάνει θέση στο ΑΣΕΠ να είναι δικαστικός, ούτε είναι απολύτως αναγκαίο να εξαντλεί την πλήρωστη θητεία. Ούτως ή άλλως, οι διατάξεις αυτές έχουν γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ και δεν εκφράστηκε αντίρρηση ως προς την πρόθεσή τους. Ως προς την συμμετοχή των υπαλλήλων στα επιθαρχικά συμβούλια. Αντιλαμβάνομαι την αντίρρηση αρχής που η Χρυσή Αυγή και η Νέα Δημοκρατία διατύπωσε επί του προκειμένου. Προφανώς δεν συμμεριζόμαστε. Θεωρούμε στοιχείο δημοκρατίας τη δυνατότητα αυτών επί των οποίων εφαρμόζονται οι πειθαρχικές αποφάσεις να συμμετέχουν στα σχετικά όργανα. Δεν αρνούμε ότι το διάχυτο πελατειακό σύστημα στη διοίκηση είχε διαβρώσει και το συνδικαλισμό. Η λύση όμως σε αυτή την περίπτωση είναι η εξυγίανση και των συνδικαλιστικών πρακτικών. Δεν είναι η εξαφάνιση της εκπροσώπησης των εργαζομένων από τα όργανα διοίκησης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να εξάρω την τοποθέτηση της εκπροσώπου της ΕΝΠΕ, που επικρότησε τη συγκεκριμένη διάταξη, ως ενίσχυση της συμμετοχικότητας στα όργανα τα πειθαρχικά. Η παρατήρηση ότι ενδεχομένως να έχει πρόβλημα η μονιμοποίηση των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου, πέραν από το ότι είναι ανεπίκαιρη, γιατί ναι, μεν είπε ότι είναι δέσμευσή μας να προωθήσουμε στο μέλλον παρόμοια ρύθμιση. Δεν γίνεται όμως κάτι τέτοιο στο παρόν νομοσχέδιο. Δεν ισχύει, διότι το Σύνταγμά μας απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή των συμβάσεων έργου σε συμβάσεις αορίστου. Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπως λέει το όνομά τους, είναι ήδη σε σχέση εργασίας που έχει το χαρακτηριστικό αυτό του αορίστου χρόνου. Δεν υπάρχει επομένως συνταγματικό κόλλημα για τη μετατροπή της σχέσης εργασίας τους. Αντιθέτως, η ρύθμιση αυτή, την οποία έχουμε δεσμευτεί και θα την εφέρουμε σε προσεχές νομοσχέδιο, καταργεί έναν αδικαιολόγητο πλέον διεισμό στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, για τον απλό λόγο ότι πλέον έχουν εξομοιωθεί πλήρως από όλες τις πλευρές, και μισθολογικά και από πλευράς καθηκόντων και από τη δυνατότητα να λαμβάνουν θέση ευθύνης οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ως προς τις παρατηρήσεις για τη δημοτική αστυνομία, νομίζω ότι με τις νομοθετικές βελτιώσεις που εισαγωγικά ανέφερα, ικανοποιείται αυτό το δικαίωμα επιλογής που και ο κύριος Κεδίκολου και ο κύριος Ματθεόπουλος έθεσαν. Ως προς παρατηρήσεις του κύριου Καρκατσούλη, καταρχάς να πω για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, απαντώντας επ' αυτού και του κύριου Κατσότη, δεν θα αναφερθώ διαφορετικά. Έχετε δίκιο να λέτε ότι ήμασταν ιδιαίτεροι έντονοι και ως πολιτική παράταξη και προσωπικά με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα στην καταχρηστική πρακτική των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της προηγούμενης περίοδου. Η αντίθεσή μας πού συνίστατο? Πρώτον, στο ότι δεν συνέτρεχαν καταστάσεις επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, όπως προβλέπει πράγματι το άρθρο 44. Και δεύτερον, ότι πράγματι σε πολλές περιπτώσεις ήταν προφανές ότι είχε γίνει προσπάθεια να περιγραφεί η Βουλή, όταν υπήρχαν υποψίες ότι επί συγκεκριμένων ρυθμίσεων δεν θα ήταν συμπαγής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε κατά καταστρατήγηση του συντάγματος η συγκεκριμένη μέθοδος. Εδώ κανένας από τους δύο λόγους κριτικής δεν ισχύει. Ο λόγος επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης δημιουργήθηκε από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας λόγω της μη εφαρμογής της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου από μεριάς των εταίρων μας, όπως αναμέναμε να γίνει και στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Αυτό δημιούργησε πράγματι κατάσταση ανάγκης που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί. Διευκρινίζω, αν και έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις από τον Υπουργό Οικονομικών, ότι η πράξη αυτή νομοθετικού περιεχομένου, δεν δεσμεύει με σκοπό εκμηδενισμού τα αποθεματικά των φορέων του δημοσίου, όπως έγινε με το PSI. Πρόκειται ουσιαστικά για εσωτερικό δανεισμό βραχυχρόνιο, και αυτά τα αποθεματικά θα αποκατασταθούν υπέρ των φορέων από τους οποίους λήφθηκαν. Και είναι επίσης προφανές ότι δεν έγινε
η έκδοση αυτής της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για να αντιμετωπιστούν αντιθέσεις στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων, γιατί δεν υπήρχε οποιαδήποτε παρόμοια δήλωση ή οποιαδήποτε τέτοια υποψία. Νομίζω λοιπόν ότι οι πράξεις αυτές νομοθετικού περιεχομένου κατά τη συνταγματική τάξη εκδόθηκαν. Να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό. Καθυστερήσαμε την ορκομοσία αρκετών υπουργών προκειμένου τα νέα υπουργεία να ρυθμιστούν νομοθετικά και όχι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ακριβώς για να μην φανεί ότι προσφεύγουμε και εμείς κατά προσχηματικά και χωρίς να είμαστε πράγματι αναγκασμένοι να το κάνουμε σε παρόμοια πρακτική. Ως προς την γενικότερη παρατήρηση του κύριου Καρκατσούλη ότι πράγματι δεν είναι φορέας μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο, συμφωνώ, το είπα και εισαγωγικά στην αρχική μου τοποθέτηση. Είναι πολύ σαν ένα νομοσχέδιο πρώτων βοηθειών. Αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει. Ούτε θα ήταν δυνατό στο πλαίσιο των λίγου χρόνου που είχαμε να φέρουμε το νομοσχέδιο που πράγματι θα επιτελέσει τις σημαντικές τομές που θέλουμε στη δημόσια διοίκηση, για τον απλό λόγο ότι αυτό θέλει συγκεκριμένη προετοιμασία. Ακόμα να και εγώ και εσείς, σαν μελετητές της διοίκησης, έχουμε στο μυαλό μας ένα σχέδιο. Δεν αρκεί αυτό για να φέρει κανείς ένα νόμο. Θα πρέπει να συζητηθεί με τους φορείς, θα πρέπει να εξεταστούν οι νέες παράμετροι, θα πρέπει να εξεταστούν καλές πρακτικές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν ρεαλιστικό να ζητά κανείς το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης αυτής, να ήταν ένα νομοσχέδιο που θα έφερνε πράγματι τις μείζονες αλλαγές που πράγματι έχει ανάγκη η δημόσια διοίκηση. Ως προς την επιμέρους παρατήρηση για την μετάθεση του εκπαιδευτικού, ο οποίος κατηγορείται για το συγκεκριμένο αυτό αδίκημα το γενετήσιο, θα το εξετάσω, αλλά από τη στιγμή που είναι ούτως ή άλλως η αργία, γιατί να μετεθεί, αφού είναι εκτός υπηρεσίας. Γι' αυτό το λόγο επομένως δεν το εξετάσαμε, να δούμε πάντως. Για το ζήτημα του αν θα είναι διευθυντές οι εκπρόσωποι της ΑΔΔ, εύλογο μου νομίζω ότι είναι το επιχείρημα, απλώς επαναφέραμε την προηγούμενη διάταξη. Υπήρχαν ορισμένες σκέψεις, κατά γνώμη μου νομικά όχι βάσιμες, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει χαμηλότερου βαθμού υπάλληλος που να κρίνει ενδεχομένως υψηλότερου βαθμού πειθαρχικά ελεγχόμενο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι, όπως και εσείς σωστά είπατε, αυτό γίνεται στο πλαίσιο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, αυτό μπορούσε να καμφθεί. Ναι, όχι. Η παρατήρηση του κ. Καρκατσούλη, μάλλον θα την κάνω δεκτή. Ναι, σωστή είναι. Ακριβώς αυτό νομίζω και εγώ, ότι θα πρέπει να την κάνουμε δεκτή. Απλώς θα εξετάσω λίγο και την προηγούμενη νομοθετική ιστορία. Το ζήτημα της παρουσίας των δικαστών. Χρειάζεται να έχουν και νοημοποίηση οι αποφάσεις αυτές. Και όπως είδατε από την κριτική της Νέας Δημοκρατίας, εκτοξεύεται μια κατά γνώμη μου όχι καλόπιστη κριτική, ότι θέλουμε να παραδώσουμε τις πειθαρχικές αποφάσεις σε πρόσωπα τα οποία δεν θα έχουν τα εχέγγυα αντικειμενικής και δίκαιης κρίσης. Μολονότι οι αντιρρήσεις που έχετε για την λειτουργικότητα λόγω της μη συμμετοχής δικαστών σε πολλά συμβούλια είναι υπαρκτές, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θεώρησα σκόπιμο να κρατήσουμε τους δικαστές ως προέδρους των πειθαρχικών συμβουλίων, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε αυτά τα εχέγγυα αντικειμενικότητας που θα νομιμοποιήσουν τις αποφάσεις των πειθαρχικών. Για το θέμα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών, η προηγούμενη ρύθμιση έλεγε ότι μόνο εκεί που με υπουργικές αποφάσεις θα καθοριστούν τα πιστοποιητικά, συγκεκριμένα πιστοποιητικά, θα υπάρχει υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Εδώ αντιστρέψαμε τον κανόνα. Κάναμε ως κανόνα να πρέπει να αναζητούνται αυτεπάγγελτα τα δικαιολογητικά και μόνο εκεί που θα είναι εξαιρετικά δύσκολη ή αδύνατη η αυτεπάγγελτα αναζήτηση, είτε λόγω πλήθους των δικαιολογητικών είτε για άλλους τεχνικούς λόγους, να εισαχθεί εξαίρεση. Αντιστρέψαμε δηλαδή τη σχέση κανόνα και εξαίρεση. Ορθά παρατηρήσατε ότι θα έχει προβλήματα η δημόσια διοίκηση αν δεν προωθήσουμε γρήγορα τους θεσμούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να ανταποκριθεί. Γι' αυτό βάλαμε και την εξάμηνη περίοδο. Νομίζω ότι πρέπει να πιεστούμε όμως εν ώψη των αναγκών αυτών που βελτιώνουν τη ζωή, την καθημερινή των πολιτών, αυτό να το κάνουμε πράξη. Για τις παρατηρήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι προφανές ότι οι θεσμικές αλλαγές αυτές που φέρνουμε είναι στο πλαίσιο
του αστικού κράτους. Δεν είναι επαναστατικές αλλαγές. Εδώ είπα προηγουμένως ότι δεν είναι καν μείζονες αλλαγές. Είναι όμως αυτές που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και συγκεκριμένες αδικίες, αν και όχι όλες τις αδικίες, όπως προανέφερα. Για τις παρατηρήσεις για το θεσμό της επίταξης, ευχαρίστως να κάνω δεκτή τη δεύτερη πρόταση που αφορά την ρητή πρόβλεψη ότι ούτε απέναντι σε κινητοποιήσεις αυτοαπασχολούμενων ή ελεύθερων επαγγελματιών μπορεί να επιβληθεί η κατάσταση της επίταξης υπηρεσιών. Νομίζω ότι η πρώτη παρατήρηση που αφορά στην επίταξη πραγμάτων είναι άσχετη με την απεργία. Τι σχέση μπορεί να έχει η επίταξη πραγμάτων που το Σύνταγμα την προβλέπει πάλι σε περίπτωση πολέμου επιστράτευσης με μια απεργία. Εκτός αν δεν έχω καταλάβει κάτι, οπότε πάλι επιφυλάσσομαι. Αλλά τη δεύτερη πρόταση ευχαρίστως να την κάνω δεκτή. Ως προς παρατηρήσεις για τα πειθαρχικά, έχετε δίκιο. Δεν είναι ούτε η δική μας αντίληψη η αναλυτική πρόβλεψη των αδικημάτων ή της διαδικασίας. Δεν είχαμε όμως τον χρόνο να εξετάσουμε σε βάθος αυτό το ζήτημα. Παρέμψα και εγώ ίδιος στον νέο σχέδιο υπαλληλικού κώδικα που θα έρθει μετά από μελέτη και που θα θέλαμε τις παρατηρήσεις από όλες τις πλευρές του Κοινοβουλίου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο πληρέστερη και δημοκρατική. Ως προς τις παρατηρήσεις για την κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι αναγκαία σε ένα σύστημα όπως αυτό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που έχει πολύ ανορθολογικά κατανεμημένους ανθρώπινους πόρους. Έχετε δίκιο ότι η έννοια της κινητικότητας έχει δυσφημιστεί από την εφαρμογή της στο πλαίσιο της μνημονιακής νομοθεσίας, γιατί στην πραγματικότητα ήταν πρόσχημα ή προθάλαμος για απόλυση. Μια τίμια όμως κινητικότητα, εθελοντική, όπως είναι η δική μας, που επιχειρεί να εναρμονίσει το δημόσιο συμφέρον με την επιθυμία του δημοσίου υπαλλήλου να πάει σε μια θέση που θα μπορεί πράγματι να αποδώσει το σύνολο του δυναμικού του, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κινητικότητα αυτή και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είσαι στα αντίθετη. Ο λόγος για τον οποίο αποσύρθηκε το κεφάλαιο που αφορούσε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις δεν ήταν αποτέλεσμα πίεσης από οποιαδήποτε πλευρά, αλλά γιατί πράγματι δεν είχε εξ αρχής τεθεί σε διαβούλευση και ζήτησε η ΑΔΔ να αποσυρθεί. Ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα που αφορά τη διαπραγμάτευση με τους συνδικαλιστικούς φορείς και χωρίς να επιδιώκουμε αυτό το νεολογισμό του εξυνδικαλισμού που μας καταλόγησε ο κύριος Κεδίκολογος στην αρχή, θεώρησε εύλογο να δοθεί ένας επιπλέον χρόνος για συζήτηση και διαβούλευση, ούτως ώστε και από άλλους, από άλλες πλευρές, όχι μόνο από τους συνδικαλιστές, να βελτιωθεί ο συγκεκριμένος φορέας, η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Οπωσδήποτε δεν ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής πίεσης. Αντίστοιχα και με τη ρύθμιση για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου. Επανέλαβα και προηγουμένως στη δέσμευσή μας να την επαναφέρουμε τη ρύθμιση. Υπήρχαν όμως τεχνικού είδους ζητήματα, ειδικά σε κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε σχέση με την ένταξή τους σε καθεστώτα ασφάλισης βαρέων και ανθυγιεινών ενσύμων, που δεν μπορούσαμε τεχνικά να αντιμετωπίσουμε χωρίς ούτε να αδικήσουμε μια κατηγορία του προσωπικού, ούτε να επιφέρουμε επιβάρυνση οικονομική. Γιατί όπως έχω επανειλημμένα πει, οι θεσμικές τομές που επιφέρουμε αυτή τη στιγμή στη διοίκηση δεν θέλουμε να συνοδεύονται από επιβάρυνση του προϋπολογισμού για τον απλό λόγο δεν το σηκώνει η οικονομία. Ως προς παρατηρήσεις του κυρίου Κόκαλη, τις θεωρώ εύλογες. Θα δεχτώ τις περισσότερες από αυτές. Νομίζω ότι στην παράγραφο 3, εφόσον λέμε ότι δίνεται μετά από γνώμη του αρμόδιου υπουργού, εισήγηση του αρμόδιου υπουργού, συμπεριλαμβάνεται και η γνώμη της υπηρεσίας. Στο άρθρο 10 θα κάνω δεκτές προτάσεις σας για το σύστημα εντοπισμού και για την, να μην υπάρχει καταγραφή βιολογικών στοιχείων. Απλώς καταγράψτε τις για να τις έχουμε ρητά ως νομοτεχνική βελτίωση την επόμενη φορά. Ο λόγος για τον οποίο δεν προβλέψαμε ρητά την απόσταση 30 χιλιόμετρα από τον τόπο ενδιαφερόντων για τους δημοτικούς αστυνομικούς, θα ήταν γιατί θα εισήγαγε εξαίρεση από το γενικό κανόνα του νόμου, κατά τον οποίο όσοι δεν επανέρχονται στις θέσεις που επανασυστήνονται, τίθενται στη διάθεση του αρμόδιου υπουργού. Προφανώς είναι δέσμευσή μας στο μέτρο του δυνατού κανένας υπάλληλος να μην ταλαιπωρηθεί, αλλά δεν θα ήταν παραβίαση της αρχής ισονομίας μόνο για μια κατηγορία από το προσωπικό που παρέρχονται για τους δημοτικούς αστυνομικούς να κάνουμε αυτή την πρόβλεψη, ενώ δεν την έχουμε κάνει για κανέναν άλλον από τους δημόσιους υπαλλήλους που εντάσσονται σε προσωπαγείς θέσεις. Η πρόθεσή μας γενικά ήταν να ακολουθήσουμε ορισμένες γενικές και αντικειμενικές αρχές για την επαναφορά του προσωπικού, τις οποίες δεν θέλαμε να παραβιάσουμε. Στην περίπτωση του 19 παράγραφος 5, θα γίνεται δεκτή η πρότασή σας να είναι δυνητική με διατύπωση, δύναται να.
Θέλω να μου εξηγήσετε λίγο περισσότερο και την επόμενη φορά θα σας πω την άποψή μου για την τροποποίηση στο άρθρο 20 παράγραφος 4. Δεν κατάλαβα πολύ καλά από την πρότασή σας. Και στο άρθρο 28 παράγραφος 4 νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολική, ενώ μόνο ότι και εγώ αναγνωρίζω την ανάγκη να ενισχυθεί η απόφοιτη της δημόσιας διοίκησης. Τα 300 μόρια μου φαίνεται υπερβολικά, δεδομένου ότι το διδακτορικό δίνουμε 200. Αλλά να το ξανασυζητήσουμε και αυτό την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συγκεκριμένες προτάσεις. Κύριε Κεδίκουλου, είπα και σε εσάς, το επαναλαμβάνω, θα το δείτε και στα πρακτικά φαντάζομαι, ότι εκεί που μας καταλογίσατε ότι μερικές διατάξεις είναι ασαφείς, ευχαρίστω αν έχετε συγκεκριμένη πρόταση για την εξειδίκευση και τη βελτίωσή τους, να τις ζητήσουμε και να τις κάνουμε δεκτές.